χιλιόμετρα ανά ώρα. Στα ελληνικά του Ζερόμ Τσούλ είναι ο πιλότος του Ραφάλ που πέταξε αυτές τις εντυπωσίες. Παρακολουθείτε τώρα ψηλά τους υπόλοιπους συναδελφούς να εκτελούν γρήγορους ελιγμούς με σκοπό να χάσουν άσκηση απομάκρυνσης προσωπικού από εμπόλεμη ζώνη. Θα είναι κάτι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα το δείτε σε λίγο. Θα γεμίσει εδώ ο χώρος με ελικόπτερα. Θα τους δείτε τώρα, γυρίζει ο Γιάννης Πρακάς στην κάμερα ακριβώς από πάνω μας με την ελληνική σημαία. Αλεξιπλωτιστές της διακλαδικής διοίκησης ειδικού πολέμου που υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας. Έγινε η ρήψη πριν από λίγο από το Σινούκ που σας δείχναμε. Αργά θα φτάσουν. Ακρίβεια που θα ζήλευαν ακόμα και τα ρουσκάφη. Ώστε να έρθουν τα υπόλοιπα ελικόπτερα Καϊόβα, Απάτσι, Χιούι και Σινούκ προκειμένου να γίνει αυτή η επιχείρηση την οποία θα παρακολουθήσουν όσοι έχουν έρθει εδώ στην Athens Flying Week σε ζωντανή, μπροστά τους δηλαδή και εσείς σε ζωντανή σύνδεση. Ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σκέλος από το οποίο μετά στη συνέχεια θα περάσουμε στις αεροπορικές επιδείξεις με τα μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, όλους τους τύπους και βέβαια και τις ξένες αεροπορίες που συμμετέχουν, το Ραφάλ όπως είπαμε, βλέπατε και νωρίτερα, τους Patriot Air France, τα αμερικανικά F-15, τους Saudi Hawks, ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό σμήνος ακροβατικό που συμμετέχει στην Αθήνα, το F-16 από την Δανία. Είναι πάρα πολλές συμμετοχές από την Ιταλία, ο Λούκα Μπερτόζιο και τα εκπαιδευτικά αεροσκάφη τα οποία από μέσα σε μερικούς μήνες, από το 2022 στα τέλη του 2022. Η προσγείωση εκτελείται αφήνεται από την κατεύθυνση του ανέμου. Με σκοπό να μειωθεί δραστικά η ταχύτητα των εκτελών, η οποία είναι περίπου 40 χιλιόμετρα ανά ώρα. Τώρα οι δραστές προσγειώνται διαδοχικά στην ασφάλεια ακριβώς μπροστά σας. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Επειδή χθες ήμουν από τους καιρούς που το παρακολούθησα από πολύ κοντά την πτήση του, είναι συγκλονιστικό, παιδιά, να βλέπετε ένα αεροπλάνο 68 χρόνια μετά την τελευταία του πτήση να επιστρέφει στους ουρανούς. Ένα αεροπλάνο που ανήκε στην πολεμική αεροπορία, στην 35 πολεμική μοίρα, ανακατασκευάστηκε πλήρως, πετάει, κάνει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα επιδείξεων. Κάνοντας χρήση του συστήματος οπτικών MMS, το χαρακτηριστικό σχήμα που βλέπετε ακριβώς πάνω από το στρατό ελικοπτέρου, χωρίς να αποκαλύπτει τη θέση του ελικοπτέρου. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν εξυπηρετεί τη σημερινή επίδειξη. Μπροστά μας να λαμβάνει μέρος σε ασκήσεις, ίδιο κόσμο, ο οποίος έχει